Καθημερινή παρουσία της τροχέας και της δημοτικής αστυνομίας σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, τσούχτερα πρόστιμα ακόμα και αφαίρεση πινακίδων και διπλώματος οδήγησης είναι η κατάσταση με την οποία είναι αντιμέτωποι πλέον οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Η τροχέα δεν αστειεύεται και την αυστηροποίηση των ελέγχων έχουν νιώσει στο πορτοφόλι τους οι οδηγοί. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Γερμανία και αυτά τα έχουν πάντα. Και επειδή ο Έλληνας είναι γενικά έτσι σαν χαρακτήρας, θέλει λίγο το πρόστιμό του για να στρώσει. Για να τηρήσει, όχι να στρώσει, για να τηρήσει τον νόμο, γιατί είναι όντως όλα επικίνδυνα όλα αυτά. Το να τρέχεις τώρα με 100, 120, 150 και να έχεις το κινητό, σίγουρος αποσπάει την προσοχή. Και παρατηρώ και το άλλο, ότι συνήθως το κινητό συνοδεύεται και με τσιγάρο στο άλλο χέρι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Ποιο μένει ελεύθερο για την οδήγηση άρα, έτσι. Δυστυχώς δεν μένει κανένα και δεν το σκεφτόμαστε. Και άμα συμβεί, είναι ένα δευτερόλεπτο δουλειά. Να συμβεί το κακό. Ιδιαίτερως αυστηρή είναι η έλεγχη όσον αφορά στην χρήση κινητού τηλεφώνου. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας υπενθυμίζει τους οδηγούς που μιλούν στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ το όχημά τους είναι εν κινήσει, πως τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά. Η ομιλία στο κινητό επιτρέπεται μόνο μέσω Bluetooth ή με ανοιχτή ακρόαση και μόνο όταν το τηλέφωνο είναι τοποθετημένο στην ειδική θήκη στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό τιμωρείται με πρόστιμο. Άρα δεν σας κατουκοφαίνονται αυτοί καθόλου. Οι έλεγχοι που έχουν. Καθόλου. Το ίδιο και για το αλκοόλ, το ίδιο για όλα. Mm-hmm. Πρέπει να τηρούνται αυτά, γιατί είπαμε, στο δευτερόλεπτο, σε κλάσμα δευτερολέπτου καταστρέφεις τη ζωή σου και τη ζωή των άλλων. Την ώρα της οδήγησης η ομιλία στο κινητό με τη χρήση ασυρμάτων ακουστικών απαγορεύεται. Το ίδιο ισχύει και για την ανοιχτή ακρόαση, αν το κινητό είναι τοποθετημένο στα πόδια του οδηγού ή σε άλλο σημείο που μπορεί να του αποσπά την προσοχή από το δρόμο. Προφανώς και απαγορεύεται η χρήση του κινητού για αποστολή ή ανάγνωση SMS ή άλλων ειδοποιήσεων. Το κινητό είναι θάνατος όταν οδηγείς. Εγώ είμαι από την Κομωτινή καταρχήν και εκεί έχουν ενταθεί οι έλεγχοι και πολύ καλά κάνουν. Και ας το ακούσουν όλοι οι οδηγοί να μην οδηγούν και κρατούν κινητό και μιλούν. Να χρησιμοποιούν Bluetooth. Ιδιαίτερα κάτι κοπελίτσες που βλέπω οδηγούν, αφήνουν το τιμόνι και γράφουν κιόλας. Κινδυνεύουν πάρα πολύ. Σύμφωνα με διατάξεις του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρμα της επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση, τιμωρούνται με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Επίσης, το πρόστιμο για τη χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό, ενώ το όχημα βρίσκεται εν κινήσει, είναι 100 ευρώ. Γιατί προσέχετε να γενικότερα. Βέβαια προσέχω. Ούτε κινητό, ζώνη. Ούτε τσιγάρο στο χέρι. Η ζώνη απαραίτητα εδώ και χρόνια. Σε γωνίες δεν παρκάρουμε. Να έχει ορατότητα ο άλλος ο συνάδελφος εγώ που θα περάσει. Στην Αλεξανδρούπολη βέβαια η τροχέα και η δημοτική αστυνομία έχει επιδοθεί σε κυνήγι των παράνομα παρκαρισμένων οχημάτων. Τα πρόστιμα πέφτουν βροχή και όσοι ακόμα δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νέα πραγματικότητα ή θα το κάνουν ή θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Είστε από Θεσσαλονίκη? Είμαι. Είστε επισκέπτης εδώ, έτσι, σήμερα? Ναι. Ήρθατε. Χθες. Κυκλοφορήσατε καθόλου με το αυτοκίνητο στην πόλη? Μας γράψαν. Αν είναι παράνομοι αυτοί οι παρκαρισμένοι, τι να κάνουνε, υποχρεωτικά. Προσέχετε γενικότερα μέσα στο αυτοκίνητο να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Βέβαια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σας έκοψαν πρόστιμο, θυμάστε? Πριν πολλά χρόνια.